Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1035. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 8. Τρίτο κεφάλαιο, 8 εδάφιο, σελίδα 1035. Γάμα κεφάλαιο, 8 εδάφιο, προς Εφεσίους επιστολή, σελίδα 1035. Εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων, εδόθη χάρη αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, δια να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανίης, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεσιν την οποίαν έκαμεν Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών, δια του οποίου έχουμεν την παρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν δια της εις αυτόν πίστεως. Δια τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμείτε δια τας υπερημών θλίψης μου, το οποίον είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθελμιλιωμένοι εν αγάπη να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάνει υπερ πάντα όσα ζητούμε ή νοούμε κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία δια Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα καθώς και προσεκλήθητε, με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης εν βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Σε ένα δε έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού, δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους, το δε ανέβει τι είναι μη ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους προς την τελειοποίηση, προς τον καταρτισμόν των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσομεν πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμαι θα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι, με πάντα άνεμον της διδασκαλίας δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες την αγάπη να αυξήσομεν σε αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη την διάνοιαν, απειλητριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοιαν την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτής, δια την
ήτινες αναισθητούντες παρέδωκαν οι αυτούς στην ασέλγεια, διενεργάζονται πάσα να καθαρσία να κορέστος. Σεις όμως δεν εμάθατε ούτω τον Χριστόν, επειδή Αυτόν οικούσατε και εις Αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, και να απεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων, των κατά την προτέραν διαγωγήν, των φθυρώμενων κατά σαπατηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοού σας, και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού που αποκαλύπτει πώς ζουν, πώς σκέφτονται, πώς περπατούν τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου, που έχουν τον Ιησού Χριστόν καλοποιημένα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέγει, ξεκινώντας, «Σε μένα τον πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων, γιατί έτσι βλέπει τον εαυτό του». Δεν είσαι ο Απόστολος των Εθνών? Ναι, είμαι. Δεν είσαι ο άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να κάνει θαυμάσια και δράστια και μεγαλεία? Ναι, είμαι. Αλλά αυτό που βλέπει στον εαυτό του είναι γύρω του αγίους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, αυτό που βλέπει ο Απόστολος Παύλος είναι δίπλα του αγίους ανθρώπους, αγίους ανθρώπους, αγιασμένους με το αίμα του Χριστού, με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και βλέπει τον εαυτό του τον ελάχιστο πάντων των ανθρώπων, γιατί αυτό είναι το πνεύμα του πρόβατου, του προβάτου που πραγματικά ζει ανάμεσα σε πρόβατα, είναι μικρό, είναι γλυκό, είναι τρυφερό, είναι αδύναμο, και δίπλα του βλέπει μέσα στην αυλή όλο πρόβατα, και αισθάνεται ότι αυτό είναι το μικρότερο πρόβατο, γιατί όποιο πρόβατο αισθάνεται ότι είναι το ελάχιστο, το μικρότερο, αυτό τρέχει πάντοτε κοντά στο ποιμένα του. Όταν το πρόβατο αισθανθεί μεγάλο, σπουδαίο και δυνατό, τότε δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη το ποιμένα του. Μάλιστα μπορεί και κατευθύνει και τα άλλα πρόβατα. Ο Απόστολος Παύλος όμως, όποιος και να είναι, ό,τι και αν έχει κάνει ο Θεός μαζί του, όσο και να τον έχει συστήσει, όσο και αν έχει εργαστεί, τον έχει, έστω και αν τον έχει ανεβάσει ως τρίτου ουρανού, έστω και αν έχει θαρθεί, ταπεινωθεί, ξεφτυλιστεί, έστω και αν ο Θεός τον έχει χρησιμοποιήσει και έχει δημιουργήσει τις περισσότερες εκκλησίες, την πρώτη αποστολική την περίοδο της πρώτης αποστολικής εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος είναι, συγχώρεσέ με Θεέ μου που θα το πω, είναι, και πάλι συγχώρεσέ με, ο Παυλάκης του Κυρίου, ο μικρός. Τι ωραίο είναι αυτό το πνεύμα, ποτέ δεν μεγάλωσε. Αλλού λέει ότι είναι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Αλλού λέει ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν μεγάλωσε, καθώς λέει ο Χριστός, θέλω να είσαστε νήπιοι στην κακία, σοφοί στα σφρένας. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πάντοτε νήπιος, παιδί. Θέλω να μας κάνει έτσι ο Χριστός σήμερα, αδερφοί. Παιδιά στην κακία, παιδιά στην κρίση, στην κατάκριση, παιδιά. Λέτε να λέει ψέματα ο Απόστολος Παύλος που λέει «Σε μέ τον πλέον ελάχιστον», όχι ελάχιστος, αλλά ο περισσότερο ελάχιστος, ο πιο μικρός από όλους τους Αγίους, σε μένα και γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο που σκέφτεται, που πιστεύει για τον εαυτό του, που έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμει στο Λόγο του Θεού, που ξέρει ότι είναι
ο πλέον ελάχιστος όλων των Αγίων, ο ασήμαντος των Αποστόλων, ο πρώτος των αμαρτωλών, γι' αυτό και μπορεί και ομολογεί με παρησία, σε μένα δόθηκε η χάρις αυτή να κηρύξω τον Ιησού Χριστόν μεταξύ των εθνών και μάλιστα να κηρύξω στα έθνη τον ανεξιχνίας των πλούτων του Χριστού. Τι έχει στο μυαλό του ο Απόστολος Παύλος? Τους Εβραίους, οι οποίοι ήταν ο λαός του Θεού. Ήταν ο μόνος λαός που είχε γνωρίσει εξ Αποκαλύψεως τον αληθινό Θεό, τον Παντοδύναμο. Ήταν αυτός που τους μίλησε, που τους έδωσε τον νόμο του, που έδινε πνεύμα Άγιο στους προφήτες του, που κήρυτε, που μίλαγε στο λαό. Και συνειδητοποίησε ο Απόστολος Παύλος έναν Θεό που δεν μπορούσε να φανταστεί. Έναν Θεό που αγαπάει το ίδιο και ίσως και πιο πολύ μερικές φορές τα βρώμικα έθνη, τους άπιστους, τους ειδωλολάτρες, τους άθεους, τους άφρονες, και τους κατέστησε χαρίζοντάς τους την ίδια κληρονομιά που είχε ο λαός Ισραήλ και τα βρώμικα έθνη. Τους χάρισε το, να είναι μέλη στο ίδιο σώμα, στο σώμα του Χριστού, και τους χάρισε να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις υποσχέσεις του Θεού. Δηλαδή κατέστησε συγκληρονόμα, σύσσωμα και συμμέτοχα τα έθνη διά του Ευαγγελίου προς τον λαό Ισραήλ. Και τα χάσε ο Παύλος. Αυτούς που τους έλεγε ο Κύριος μας τα κοινάρια, αυτούς που λατρεύανε τη φύση, το διάβολο, τους ψεύτικους θεούς, αυτούς ο Θεός τους αγαπούσε προκαταβολής κόσμου και είχε ετοιμασμένο για αυτούς να τους κάνει ένα, τους μακράν και τους πλησίων στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Απόστολος Παύλος με θαυμασμό εκφράζει αυτό το οποίο κατάλαβε και εσύ. Εμένα βρήκε τον ελάχιστον όλων των Αγίων, και θυμάται και τη ζωή του την παλιά που ήταν διώκτης της Εκκλησίας, τον πλέον ελάχιστον όλων των Αγίων, και μου δώσε αυτή τη χάρη να μιλήσω εγώ στα κοινάρια, στους άθεους, στους άπιστους, στους σατανιστές, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον Θεό. Μου δώσε αυτή τη χάρη να τους φανερώσω τον ανεξιχνίαστο πλούτο και τη δόξα του Θεού δια του Ιησού Χριστού, και να τους αποκαλύψω ποια είναι η κοινωνία, ποια είναι η πρόνοια που ο Θεός έχει για όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα από το αποκεκριμένο αυτό μυστήριο από τον αιώνων, το οποίο ο Θεός αποκάλυψε και χάρισε στην ανθρωπότητα δια του Ιησού Χριστού, ώστε, δηλαδή είναι έκπληκτος από αυτά που ζει ο Παύλος και θέλει να μας μεταφέρει αυτό το θαυμασμό, γιατί έχουμε και εμείς ανθρώπους άθεους, ειδωλολάτρες, άπιστους, βρώμικους, ελεηνούς, τρισάθλιους, και όμως ο Θεός τους μακράν από αυτόν, θέλει να τους κάνει πλησίον σαν και εμάς και να τους οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εσέναν που αισθάνεσαι ότι είσαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, να σου δώσει αυτή τη χάρη και να σε χρησιμοποιήσει για αυτή τη δόξα. Πώς? Με την ύπαρξη της Εκκλησίας, όπου με την ύπαρξη της Εκκλησίας γνωρίζεται τώρα διά της Εκκλησίας σ' όλες τις αρχές και τις εξουσίες στα επουράνια
η πολυπίκυλος, η μοναδική, η φανταστική σοφία του Θεού, ο οποίος σύμφωνα με την αιώνιο πρόνθεσή του έδωσε το δικαίωμα σε όλους τους ανθρώπους, επιμένω, και στους μακράν και στους πλησίων, και σε μας την Εκκλησία και στους άλλους έξω από την Εκκλησία. Έχει δώσει εξουσία, το δικαίωμα δια του Ιησού Χριστού με παρησία να εισέρχονται και με βεβαιότητα, με πεποίθηση δια της πίστεώς τους μπροστά στο θρόνο του Θεού, μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Χριστού, να συναντούν τον Πατέρα τον Ουράνιο. Απίστευτο, αδερφοί. Απίστευτο, αν σκεφτώ για τον εαυτό μου ποιος ήμουνα, με τα κεράκια μου, με τα λιβάνια μου, με τα σταυρουδάκια μου, με τις εικονίτσες μου, και ξαφνικά ανακαλύπτω, μου αποκαλύπτεται, ότι ο Θεός προκαταβολής κόσμου, και αυτό που ισχύει για μένα ισχύει για όλους μας, αλλά σκέφτομαι τον εαυτό μου, μου αποκαλύπτει ότι προκαταβολής κόσμου με προώρησε να είμαι άγιος και άμωμος ενώπιον αυτού δια της αγάπης, αν έχω την αγάπη, εάν αγαπάω. Εάν αγαπάω τους πλησίων και τους μακράν, όπως τους αγαπάει ο Θεός, όπως τους αγάπησε ο Απόστολος ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος, και ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για αυτούς τους μακράν και για τους πλησίων, και ο Απόστολος Παύλος έδωσε τα πάντα για τους μακράν, γιατί αυτή ήταν η αποστολή του. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι να θαυμάζουμε πού μας βρήκε, τι μας βρήκε, τι έκανε. Και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του για να μεταφέρουμε τον ανεξιχνίαστο πλούτο και τη δύναμη του Θεού δια του Ιησού Χριστού, η σωτηρία των έξω και η ευλογία των μέσα. Και όλα αυτά είναι η χάρη του Θεού. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού που μας διδάσκει όμως. Τώρα που την καταλάβαμε, τη γνωρίσαμε, μας δόθηκε. Υπήρχε η χάρη του Θεού, αλλά δεν την ξέραμε. Όταν όμως πιστέψαμε το Χριστό Χριστό και τη δεχτήκαμε, μας αποκαλύφθηκε η χάρη του Θεού. Και κατά χάρη ο Θεός μας αναγέννησε. Και κατά χάρη ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Και τώρα γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού. Μας αποκαλύφθηκε η χάρη του Θεού. Κατά χάρη είμαι σήμερα εδώ, εγώ ο πρώτος των αμαρτωλών. Γιατί και εγώ μπορώ να το πω, όπως και εσύ. Γιατί εγώ ξέρω τη ζωή μου, αλλά εσύ ξέρεις τη δική σου τη ζωή. Μπορώ να πω ότι κατά χάρη μέσος ο Θεός τη γνώρισα τη χάρη του Θεού, μου αποκαλύφθηκε η χάρη του Θεού, μου δόθηκε η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που με κρατάει, η χάρη του Θεού είναι αυτή που με οδηγεί, με ζωοποιεί, αλλά και η χάρη του Θεού, δεν πρέπει να λησμονώ, είναι αυτή που με διδάσκει να αρνούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, γιατί θα με πάνε μακριά από τη χάρη του Θεού. Να ζω δικαίως, αγίως και σοφρόνο στον κόσμο αυτό, τον πονηρό, γιατί αλλιώς θα χάσω τη χάρη του Θεού και να επιποθώ, να ποθώ με όλη μου την ψυχή να δω τον Κύριο να έρθει να με παραλάβει. Αυτά διδάσκει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πια
γνωρίζοντας ότι μιλάει στους Εφεσίους που είχαν τη θεά, την θεά των Εφεσίων, την Αρτέμιδα, την δοξάζανε, τη λατρεύανε, σε αυτούς μιλάει. Τους πλούσιους ανθρώπους, ήταν πλούσια πόλης, μεγάλη πόλης, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη θεά. Και αυτούς τους είχε προγνωρίσει ο Θεός, τους αποκάλυψε τη χάρη δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω με τον Απόστολο Παύλο. Και αυτοί γνωρίσανε τη χάρη του Θεού. Και τώρα χρειάζονται καλή συνέχεια για να έχουν καλό τέλος. Και η καλή συνέχεια αρχίζει από το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος που το ξέρει λέει, τώρα που γνωρίσατε αυτή τη χάρη του Θεού, σας χαρίστηκε, σας αποκαλύφθηκε, εγώ προσεύχομαι, κάμπτω τα γόνατά μου, προσεύχομαι γονατιστός, ταπεινός. Ποιος? Ο ελάχιστος, ο πλέον ελάχιστος πάντων των Αγίων. Γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, εκ του οποίου τα πάντα δημιουργήθηκαν. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο υπάρχει και δεν το δημιούργησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και προσεύχομαι συγκεκριμένη προσευχή. Και αυτή η προσευχή υφίσταται σήμερα και πάντοτε μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει και μας την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού για να γνωρίζουμε τι πρέπει να εξητούμε, γιατί το προσεύχεται ο Χριστός στον Πατέρα. Προσεύχομαι να δώσει σε εσάς ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κατά τον πλούτο της δικής του δόξης να κρατεωθείτε, να δυναμώσετε εν πάση δυνάμει δια του Πνεύματος του Αγίου στον εσωτερικό άνθρωπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο άνθρωπος είναι δύο. Ο εξωτερικός άνθρωπος που φθείρεται, ο εξωτερικός άνθρωπος που σκανδαλίζεται, ο εξωτερικός άνθρωπος που πέφτει, ο εξωτερικός άνθρωπος που είναι ο αληθινός άνθρωπος. Αλλά υπάρχει και ο εσωτερικός άνθρωπος που έρχεται σχέση με, που έχει άμεση σχέση με το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, γνωρίζω έναν άνθρωπο, και εννοεί τον εσωτερικό άνθρωπο, και τον γνωρίζει ο εξωτερικός άνθρωπος. Γνωρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από 14 χρόνια εντός του σώματος ή εκτός του σώματος, εσωτερικός άνθρωπος εντός του σώματος ή μαζί με το σώμα, ανέβη ηρπάγει έως τρίτου ουρανού και άκουσε πράγματα ανεκλάλητα. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει, προσεύχομαι να κρατεωθεί ο εσωτερικός άνθρωπος με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου εν πάση κατά το πλούτο της δόξης του Θεού. Ενδιαφέρεται για την ενδυνάμωση, για την κρατέωση του εσωτερικού σου ανθρώπου. Ενδιαφέρεσαι εσύ? Ενδιαφέρεσαι για τον εξωτερικό άνθρωπο, για τα καλούδια του κόσμου αυτού, ή για τον εσωτερικό άνθρωπο, για τις ευλογίες της ουράνιες? Γι' αυτό μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού την προσευχή του Αποστόλου Παύλου. Για ποιον άνθρωπο ενδιαφέρεσαι? Να δυναμώσει, να αυξηθεί, να πάρει δυνάμεις, τον εξωτερικό άνθρωπο το φθηρόμενο ή τον εσωτερικό άνθρωπο που ανανεούται κάθε μέρα? Για ποιον άνθρωπο ενδιαφέρεσαι? Αν ενδιαφέρεσαι για τον εσωτερικό άνθρωπο, αυτό φαίνεται γιατί? Γιατί πηγαίνεις να σου μιλήσει ο Θεός μέσα από τη γραφή Του. Πηγαίνεις στο ταμείο σου να σου μιλήσει ο Θεός μέσα από το Πνεύμα Του. Πηγαίνεις να συναντήσεις τον Χριστό, και τον Χριστό δεν τον συναντάει ο εξωτερικός άνθρωπος. Ο εξωτερικός άνθρωπος οδηγεί τον εσωτερικό άνθρωπο να συναντήσει τον Χριστό. Ή γιατί προσεύχεσαι? Προσεύχεσαι για τα καλά του κόσμου τούτου ή προσεύχεσαι για πάσαν ευλογίαν πνευματική στα επουράνια?
ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται για τον κάθε έναν από μας σήμερα, για να κρατεωθεί κατά τον πλούτο της δόξης του Θεού ο εσωτερικός άνθρωπος με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μπορέσει να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στον εσωτερικό άνθρωπο. Εάν δεν κρατεωθεί δια του Πνεύματος του Αγίου, αν δεν γίνεις θρόνος του Χριστού, δεν θα έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα σου. Και τι σημαίνει αυτό? Μόνιμη κατοίκηση. Κρούω όποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει, εγώ θα έρθω, θα φάγω μαζί του και αυτός θα φάει μαζί μου. Σήμερα μας χτυπάει την πόρτα ο Χριστός για την πνευματική καλή μας συνέχεια και το ένδοξο τέλος. Ώστε αν κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά σου δια της πίστεως, να μπορείς ριζωμένος και θεμελιωμένος με αγάπη στην παρουσία του Θεού, στη δόξα του Θεού, να σου αποκαλυφθεί και να καταλάβεις το βάθος, το ύψος, το μήκος και το πλάτος των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Το Θεό. Ποιος θα σε οδηγήσει να καταλάβεις το βάθος, το πλάτος, το ύψος και το μήκος του Θεού, παρά μόνο ο Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου, επειδή έχεις κρατεωθεί κάτω τον εσωτερικό άνθρωπο? Ποιος θα γνωρίσει τα βάθη του Θεού? Ο εσωτερικός άνθρωπος. Πώς θα γνωρίσει ο άνθρωπος τα βάθη του Θεού? Δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, αν κατοικεί στην καρδιά του ο Χριστός και κρατεούται δια του Πνεύματος του Αγίου κάτω των πλούτων της δόξης του Θεού. Ένας άνθρωπος αληθινά πρόβατο του Κυρίου, πνευματικός άνθρωπος, ένδοξος άνθρωπος, ταπεινός, φρόνιμος και ήσυχος, και τότε θα γνωρίσεις την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσαν γνώση. Υπάρχει κάτι που είναι πάνω από όλες τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις σκέψεις. Είναι η αγάπη του Χριστού. Δεν την έχουμε γνωρίσει όλοι. Και αν κάποιοι από εμάς την έχουμε γνωρίσει, τόσο δά την έχουμε γνωρίσει. Ως εν κατόπτρο ενηγματοδός. Ο Θεός όμως θέλει να μας αποκαλύψει, να μας δώσει αυτή την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, αγάπη του Χριστού, να τη γνωρίσουμε, να τη δούμε, να τη ζούμε όπως τη ζει ο Παύλος. Να τη ζούμε, γιατί τότε θα πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού, καθώς ο Χριστός, στον Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι και σε σένα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, περπατώντας αυτή την ευλογημένη πορεία του μαθητού του Χριστού, μπορεί να κατοικήσει όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όπως κατοίκησε στους δούλους του Θεού την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ώστε ο Απόστολος Πέτρος με τη σκιά του, τη σκιά του χρησιμοποιούσε ο Θεός και θεράπευε πάσα νόσον, πάσα ασθένεια και ελευθέρωνε τους κατηλημένους από τα πνεύματα, και με τα περιζώματα του Παύλου εθεραπεύοντο πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Γιατί είχε φτάσει σε αυτό το σημείο να κατοικεί δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω όλο το πλήρωμα της θεότητος στο σώμα του, σωματικός. Και ύστερα από αυτές τις φοβερές αποκαλύψεις του Αποστόλου Παύλου, που με θαυμασμό τις εκφράζει και τις περιγράφει και μας τις αποκαλύπτει σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, τώρα έρχεται πολύ κοντά μας να μας πει και τα γλυκά και τρυφερά μυστικά του προβάτου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ποιος? Όχι εγώ Απόστολος των Εθνών, ο δέσμιος
εν Κυρίω. Μα ο Θεός επέτρεψε τον Απόστολο των Εθνών να τον πιάσουνε και να τον βάλουν φυλακή. Μα αυτό κάνει ο Θεός. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Με τους δέσμιους εν Κυρίω. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να αποκτήσετε τα χαρακτηριστικά του μικρού, ασήμαντου, αδύναμου προβάτου. Να περπατάτε αξίως της προσκλήσεως στην οποία προσεκλήθητε. Αξίως. Δηλαδή με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Σήμερα βλέπουμε καθαρά το χαρακτήρα του μικρού προβάτου που είναι κοντά στον καλό τοπιμένα και ο καλός τοπιμένας είναι ο Χριστός. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης αδερφέ στη γυναίκα σου. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης αδελφή στον άντρα σου. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης αδελφέ στον αδελφό σου. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης αδελφέ στον συναδελφό σου, στον συνεταιρό σου. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης αδελφέ και στους μακράν και στους πλησίων. Και με τα πάσης πραότητος και μακροθυμίας. Αυτό είναι το πρόβατο. Και αυτά μόνο ο Χριστός μπορεί να μας τα χαρίσει. Ποιος μπορεί να πει ότι περπατάει με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, με τα πάσης πραότητος, με τα πάσης μακροθυμίας και ανέχεται ο ένας τον άλλον με την αγάπη του Θεού και σπουδάζει να διατηρεί την ενότητα του Πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης. Ποιος? Μόνο αυτός που ο Χριστός θα τον κάνει σήμερα. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός που θα επιθυμήσει να ζει σαν πρόβατο αγαπημένο, ελάχιστο, θα το έλεγα εγώ σήμερα, έτσι πως μου το είπε ο Κύριος. Και συγγνώμη που σας το λέω έτσι. Θέλεις να είσαι το πλέον ελάχιστο, το προβάτο μου. Θέλεις, αδερφέ, να είσαι το πλέον ελάχιστο το προβάτο μου? Και εμείς λέμε αμήν. Αμήν. Θέλω. Ναι. Αμήν. Θέλω, Χριστέ μου. Γιατί? Γιατί όσο μικραίνεις εσύ, τόσο θα μεγαλώνει ο Χριστός. Όσο πιο ελάχιστο προβατάκι γίνεσαι στην πείμνη του Χριστού, τόσο πάντο πιο παντοδύναμος θα είναι ο καλός ο ποιμένας. Δεν είναι απλό. Και το λέει και κάπως αλλιώς ο Χριστός για να το καταλάβουμε. Όποιος θέλει να είναι μέγας πρέπει να γίνει υπηρέτης πάντων. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος πάντων. Δεν είναι απλό. Ανθρωπίνως αδύνατον. Αλλά όταν κατοικεί μέσα σου το πλήρωμα της θεότητος είναι απλό και εύκολο. Γιατί πια δεν είσαι εσύ, αλλά είναι η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα σου, είναι ο παντοδύναμος Θεός που κατοικεί μέσα σου, είναι ο Κύριος σου, ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριος των Κυρίων, αλλά και ο δούλος του Θεού και ο υπηρέτης των ανθρώπων. Άρα δεν θα είσαι εσύ ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, δεν θα είσαι εσύ το πλέον ελάχιστο των προβάτων, αλλά θα είναι ο Χριστός που θα κατοικεί μέσα σου, μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο, για να δοξάζεται δια του Ιησού Χριστού ο παντοδύναμος Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει μέσα στην Εκκλησία του, δια του Ιησού Χριστού, διακονίες δια του Πνεύματος του Αγίου χαρίσματα, διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων και για να υπηρετούν οι Άγιοι το σώμα του Χριστού, ώστε να οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού. Χαρίσματα δια να οικοδομούνται δια Πνεύματος Αγίου τα μέλη του σώματος του Χριστού, ώστε να μην είμαστε πλέον
κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας, να μην έχουμε διδασκάλους ανθρώπους που να μου λένε μη τα πιστεύεις αυτά, μη τα ακούς αυτά, εμένα να ακούς. Όταν σας πω μην ακούτε αυτούς, εμένα να ακούτε, να φύγετε όλοι από εδώ μέσα. Τρελάθηκα. Υπερηφανεύθηκα. Εμένα μη μ' ακούτε. Το Λόγο του Θεού θα ακούτε κι εσείς κι εγώ, για να έχουμε καλή συνέχεια και ένδοξο τέλος. Γιατί έτσι θα αυξάνουμε κατά πάντα στην παρουσία του Θεού με την αγάπη και την αλήθεια του Χριστού. Καθώς αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις όλο το σώμα. Δεν είναι ένα σώμα ξεχαρβάλωτο. Το χέρι κουνάει, το πόδι κάνει έτσι. Δεν είναι ξεχαρβάλωτο το σώμα. Δεν είναι, έχει σύνδρομο Down. Το σώμα είναι υγιές. Υγιέστατο. Γιατί γιατρός, Κύριος και Θεός είναι ο Χριστός, ο οποίος συναρμολογεί και συνδέει το σώμα με αρθρώσεις. Πώς? Κατά το μέτρο του χαρίσματος του κάθε ενός από μας που του δόθηκε, ώστε να συμβάλλει κατά το μέτρο του χαρίσματος κάθε ένας από μας που του δόθηκε, να συμβάλλει στην οικοδομή του σώματος του Χριστού εν αγάπη. Άρα συμβάλλεις στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Συμβαλείς. Εάν συμβαλείς, μπορεί να είσαι χέρι, μάτι, πω, αλλά είσαι μέλος του σώματος, ό,τι και να είσαι. Και το χέρι είναι το πλέον ελάχιστο του σώματος. Το πόδι, το πλέον ελάχιστο. Το μάτι, το πλέον ελάχιστο. Το στόμα, το πλέον ελάχιστο. Γιατί? Γιατί το Κύριον είναι η κεφαλή που είναι ο Χριστός. Από το Χριστό έρχονται όλες οι κατευθύνσεις σε ένα σώμα που είναι συναρμολογημένο, έχει συνδεθεί με τις αρθρώσεις του, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και είναι μία προσωπικότητα, η Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού. Επιθυμία μας να συμβάλλουμε στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Φόβος μας να είμαστε ξένοι, απόμακροι. Γιατί τι παθαίνει ο άνθρωπος? Απομακρύνεται. Όταν απομακρύνεται από το σώμα του Χριστού, τότε απομονώνεται από το σώμα του Χριστού, εν τέλει αποξενώνεται και έξω ρίπτεται, γιατί δεν έχει καμία καρποφορία. Εμείς θέλουμε να έχουμε καρποφορία και η καρποφορία μας να είναι από τον Χριστό. Γι' αυτό μην περιπατείτε λοιπόν όπως τα έθνη, αλλά απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο κατά την προτέρα διαγωγή, το φυρώμενο σύμφωνα με τις απατελές επιθυμίες, ανανεώνεστε δια του Πνεύματος του Αγίου κατά το πνεύμα σας και ενδυθείτε πλέον τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα, όπως περιγράψαμε κατά Θεόν, μέσα στη δικαιοσύνη του, στον αγιασμό του και στην αλήθειά του. Αυτό είναι το υγιές μέλος της Εκκλησίας που φροντίζει για την οικοδομή της Εκκλησίας κατά το μέτρο της χάριτος, κατά το μέτρο του χαρίσματος, κατά το μέτρο της δωρεάς, κατά το μέτρο της πίστεως που του χαρίστηκε από το Θεό. Όλοι έχουμε χαρίσματα, όλοι έχουμε έργο, όλοι έχουμε αποστολή. Εάν το εργαζόμαστε σωστά, τότε θα αυξάνεται η ευλογία του Θεού και θα εξασφαλίζεται η καλή μας συνέχεια και το ένδοξο τέλος. Καλή μας συνέχεια και ένδοξο τέλος. Από τον Πατέρα Θεό, δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω.
Αμήν, Κύριέ μου. Θυμηθείτε, ελάχιστος, το ελάχιστο, το πλέον ελάχιστο πρόβατο στην πίμνη του Κυρίου. Θέλεις.